Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακρωτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Δύο περιστατικά πτώσης οβάδων καταγράφηκαν χθες στο κέντρο της Πάτρας. Ένα στην συμβολή των οδών Μεζόνος και Σατοβριάνδου και ένα στην Παπαφλέσσα. Ακόμη και κομμάτια μαρμάρου αποκολλήθηκαν πέφτοντας από μεγάλο ύψος στο έδαφος. Πρόκειται για νάρκες πάνω από τα κεφάλια των περαστικών. Μάλιστα, στη μία περίπτωση, ένα κομμάτι μαρμάρου έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και βούλιαξε το καπό του. Και ιδίως σε μια σεισμογενή περιοχή μπορεί με ένα κονηματάκι να πέσει ένα σοβάς, να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Μια κατάσταση αρκετά επικίνδυνη, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να ενδιαφερθεί και η πολιτεία με κάποιο τρόπο και οι ιδιοκτήτες. Αλλιώς δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Περπατώντας κανείς στους δρόμους της Πάτρας, μπορεί να αντικρίσει εύκολα τις ασυντήρητες οικοδομές. Είτε αυτές είναι πολυκατοικίες, αλλά είτε παλιά νεοκλασικά, τα οποία αποτελούν ναρκοπέδιο για το κέντρο της Πάτρας. Πρέπει αυτά τα κτίρια να συντηρηθούν. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να συντηρηθούν. Κίνδυνος για την υγεία, είναι ομορφιά για την πόλη μας, κέρδος για την πόλη, νομίζω. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι αυτοί που έχουν τα κτίρια, όχι τα εγκαταλείπουν. Να υπεύθυνοι είναι αυτοί που έχουν τα κτίρια. Είναι και η πολιτεία. Άμα τους βάλει μια κλίση να με καλεί εκεί πέρα, τότε θα έτσι πως θα μαζευτούν και θα φταίσουν. Γιατί αν σκοτώσουν κανένα μικρό παιδί ή κανέναν και ηλικιωμένοι. Το ζήτημα είχε θέσει σε ανυποψία στον χρόνο και το ΤΕΗ, επισημένοντας την ανάγκη από κατάστασης και συντήρησης των παλαιών κτηρίων. Να θυμίσουμε ότι στις 10 Οκτωβρίου 2013 μία γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν είχε δεχθεί μάρμαρο στο κεφάλι ενώ περπατούσε στην Οδό Πατρέως.